Ματθαίο, μπορείς να ρωτήσεις, να τοποθετηθείς. Ναι. Γεια σας και από Γεια μένα. σας. Ψαραδάκης Ματθαίος λέγομαι. Συγχαρητήρια κύριε Μουσά για την παρουσίασή σας. Χαίρομαι και που σας γνωρίζω. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με την προέλευση της πολυπλοκότητας. Παρατηρούμε λοιπόν στο σύμπαν δομές, γαλαξίες, σμήνη γαλαξιών, υπερσμήνη, έτσι. Η επικρατούσα θεωρία λέει πως όλη αυτή η πολυπλοκότητα, η ποικιλία δομών, προέρχεται από κβαντικές διακυμάνσεις, από ενεργειακές διαφοροποιήσεις, από ανομοιογένειες στα αρχικά στάδια εξέλιξης του σύμπαντός μας. Κάπου στη διάλεξή σας αναφέρατε τον Δημοσθένη Καζάνα, που υποθέτω πως αναφερόσασταν στο πληθωριστικό μοντέλο. Ναι. Αν ρωτήσεις όμως κάποιον και σου πει ποιος είναι ο πατέρας του πληθωρισμού, θα σου πει αμέσως ο Άλαν Γκουθ. Σωστά. Δεν είναι το θέμα μας αυτό όμως. Θέλω να σας πω ότι ο Άλαν Γκουθ υποστηρίζει και αυτός ότι μέσω του πληθωρισμού τεντώθηκαν, μεγενθήθηκαν αυτές οι κβαντικές διακυμάνσεις από τη μικρή στη μεγάλη κλίμακα. Δηλαδή, οι δομές του μακρόκοσμου προέρχονται από λειτουργίες του μικρόκοσμου. Θέλω να μου πείτε λοιπόν πώς φτάσαμε από τις κβαντικές διακυμάνσεις στους γαλαξίες. Αυτή βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι μια θεωρία η οποία είναι κρατούσα, είναι ορθόδοξη δηλαδή, όπως ακριβώς είπατε, ότι την ξεκίνησε ο Δημοσθένης, ο Καζάνας, τον οποίο εκτιμώ ιδιαιτέρως πρέπει να σας πω και θα έπρεπε να είναι πολύ πιο γνωστός και στην Ελλάδα και έξω. Όλα τα χρόνια πρακτικά δούλεψε για την NASA και με μεγάλη επιτυχία, με συνεισφορές πολύ σημαντικές. Έτσι, καλά κάνετε και τον αναφέρατε, πέραν των όσων είχα εγώ προηγουμένως πει. Θεωρούμε ότι ξεκίνησε το σύμπαν με αυτό που ονομάζουμε μεγάλη έκρηξη και ότι σε κάποιο πολύ πολύ πρώιμο στάδιο υπήρξαν κάποιες διακυμάνσεις τοπικές, πολύ μικρές, λίγο πολύ για το ότι ήταν τότε το σύμπαν, οι οποίες εν τέλει στη συνέχεια οδήγησαν στο να υπάρχει κάπου λίγο παραπάνω διαθέσιμη ενέργεια από ό,τι σε άλλα μέρη και αυτό εν τέλει οδήγησε σε περισσότερη μάζα σε κάποια μέρη και οδηγήθηκαν στο να έχουμε ένα ελαφρώς ανομοιογενές σύμπαν. Όταν οι πρώτες καλές μετρήσεις της μεγάλης έκρηξης έγιναν γύρω σε 1990 από ένα διαστημόπλοιο που ονομαζόταν Κόμπε ή Κόμπι, βρέθηκε ότι οι διαφορές θερμοκρασίες από το μέσα στο σύμπαν, αυτό το πρώιμο σύμπαν, από το οποίο προέρχεται η ακτινοβολία υποβάθρου, όπως την λέμε, δηλαδή το υπόλοιμα της μεγάλης έκρηξης, ότι οι διαφορές λοιπόν της θερμοκρασίας ήταν της τάξης του 10 εις την πλην 5. Ένα τίποτα δηλαδή. Η θερμοκρασία παντού ήταν 2,73 βαθμοί Κέλβιν και άλλα ψηφία εκεί και αλλάζανε στο πέμπτο δεκαδικό ή στο τέταρτο δεκαδικό. Θυμάμαι εκείνη την εποχή είχα μιλήσει με έναν κοσμολόγο, δεν θυμάμαι ποιος ήτανε, και μου έλεγε έχουμε δυσκολίες τώρα με αυτό το μόλις 10 στην πλην 5 του ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ δια ΤΑΦ, δηλαδή των μεταβολών της θερμοκρασίας στο πρώιμο σύμπαν της τάξης του ενός δεκάκης χιλιοστού ή εκατοντάκης χιλιοστού
είχαμε δυσκολίες να οδηγηθούμε σε δημιουργία γαλαξιών ή οτιδήποτε. Τον ξαναείδα, θυμάμαι, ένα χρόνο μετά. Του το θύμισα, μου λέει δεν είχαμε ποτέ τέτοια δυσκολία. Αφήνω ένα περιθώριο να είχα παρανοήσει αυτά που μου είχε πει. Αλλά δεν το πολύ πιστεύω. Ωστόσο, οι θεωρίες συχνά προσαρμόζονται με τις μετρήσεις και οφείλουν να το κάνουν. Και ο Καζάνας είναι ο πρώτος που έκανε αυτή την προσαρμογή, όπως είπατε πολύ σωστά, για ένα σύμπαν που φουσκώνει απότομα. Προσαρμογή δηλαδή, σαν να λέμε μαθηματικό τρίκ. Όλες οι μεταβολές που κάνουμε σε μία θεωρία μπορούν να ονομαστούν έτσι. Δηλαδή, η γενική θεωρία της σχετικότητας είναι σε κάποιο βαθμό ένα τέτοιο τρίκ. Πες το εδώ και έτσι. Δεν είναι. Για να έτσι αστειευτούμε, καλό είναι, θα λέγαμε. Και έχουν γίνει 13 τέτοιες μεταβολές στην πορεία της αντίληψής μας για το σύμπαν, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται με αυτά που βλέπουμε πράγματι. Έτσι. Πολύ ωραία. Πρέπει να σας πω ότι εγώ απέχω πολύ από του να είμαι κοσμολόγος και σας λέω τα όσα συμβαίνει να ξέρω, χωρίς να είμαι βέβαια κοσμολόγος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τον κύριο Ραπατζίκο για τις πρωτοβουλίες του. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρθέο, για την ερωτήση σου και για τη συμμετοχή σου κάθε φορά στα σεμινάρια μας. Έχει σηκώσει το χέρι της η Αχιλία. Την καλημερίζουμε και την καλωσορίζουμε την Αχιλία.